Λίγο διάστημα πριν, αρκετές εβδομάδες, ψάχναμε τον Γιάννη τον Παξεβάνη στη χαρουπιά του, τον ψάχναμε από εδώ, τον ψάχναμε από εκεί. Τελικά τον βρήκαμε στο Μεραμπέλο τον Γιάννη τον Παξεβάνη, είναι πολύ κοντά μας. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ακόμα στον Άγιο Νικόλαο. Καλησπέρα Γιάννη Παξεβάνη, καλώς όρισες. Όπου δεν έχουμε φωνή. Δεν έχουμε ήχο από τον Γιάννη τον Παξεβάνη. Μήπως να ενεργοποιήσουμε στη σύνδεσή σου, αγαπητέ Γιάννη, το μικρόφωνο, διότι μάλλον δεν είναι ενεργοποιημένο και δεν σε ακούμε. Τώρα, Τώρα μια ωραία. χαρά. Τώρα έχουμε πολύ ωραίο Ωραία. ήχο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, καλώς όρισες. Καλησπέρα. Πέρα, καλά. Σε ψάχναμε το προηγούμενο διάστημα στη Χαροπιά που έχει ανοίξει στην Αθήνα. Ένα υπέροχο μαγαζί με το όνομα και μόνο να μυρίζει μεραμπέλο. Και τελικά θα μιλήσουμε για αυτό και για άλλα βέβαια που έχουν να κάνουν με την γαστρονομία και τη διάθεσή μας. Αν δεν κάνω λάθος, ο ίδιος είσαι εδώ στα μέρη μας, είσαι κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Στο Μήνος Μπιτς. Στο Μήνος Μπιτς, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ κοντά μας. Καταρχήν, πώς πάει η χαρουπιά? Λοιπόν, κοιτάξτε, τη χαρουπιά την είχα στήσει μέσα σε ένα catering και έδινα σε σπίτια, έτσι. Έδινα Τέλεια. delivery δηλαδή σε σπίτια. Με το τώρα που ανοίξαν τα μαγαζιά και άνοιξε και η εστίαση, ο κόσμος θέλει να βγει έξω, δεν είχα χώρο εγώ, δεν έχω εστιατόριο εκεί. Έτσι, το έχω σταματήσει προσωρινά και θα προσπαθήσω να βρω ένα χώρο μέσα στο χειμώνα για να το στήσω πλέον σαν μαγαζί. Ήταν ένα επιτυχημένο σκεπτικό το οποίο μας βγήκε, ευχαριστήθηκε ο κόσμος, του άρεσε και θα προσπαθήσουμε μετά το χειμώνα να στήσουμε πλέον ένα εστιατόριο που θα έρχεται ο άλλος να παίρνει και να τροφοδούμε και σε σπίτια. Αυτή τη στιγμή έχει διακόψει τη δουλειά της, αλλά βέβαια όλοι όσοι με ξέρουν και ξέρουν με ποια εστιατόρια συνεργάζομαι, όλο χαρουκόπητες υπάρχουν λίγο πολύ παντού. Παντού. Όπου μπαξεβάνεις, οι χαρουπόπιτες, λοιπόν. Οπότε όπου και αν βρίσκεσαι, κάτι σε χαρούπι θα υπάρχει. Αγαπητέ Γιάννη, περνάμε μια Ναι. πραγματικά πολύ δύσκολη τουριστική περίοδο φέτος, που η γαστρονομία σίγουρα θα βοηθήσει τον τουρισμό να κρατηθεί πολύ ψηλά στη χώρα μας. Αλήθεια, τα δικά σου μηνύματα στις κουζίνες που είσαι, ποια είναι, πώς γίνεται το όλο πράγμα φέτος? Κοιτάξτε, ο πιο ειδικός δεν είμαι να σας πω πώς θα πάει ο τουρισμός. Η αλήθεια είναι ότι ακούμε πολύ καλά σχόλια και ακούμε ότι από τον Ιούλιο η δουλειά θα αυξηθεί. Και θα έχουμε δουλειά, θα έρθει πολλοί κόσμος. Όλοι περιμένουμε, πρώτα δεν έχουμε βέβαια. Μεγάλη έλλειψη μαγείρων στην αγορά. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει το τι Όντω, γίνεται. Υπάρχει τεράστια ήθελα έλλειψη να πω. μαγείρων. Όλα τα μαγειρά δεν είναι επανδρομένα με προσωπικό. Και δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουν όταν πλησίουν και Αύγουστος. Μιλώντας με επαγγελματίες του Αγίου Νικολάου, μου έχουν περιγράψει ότι η έβρεση μάγειρα ή βοηθού μάγειρα είναι πολύ δύσκολη φέτος, ακόμα και από την έβρεση πετρελαίου στον Άγιο Νικόλαο, θέλοντας να δείξουν ακριβώς το πόσο μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στην αγορά. Δεν βρίσκουμε μαγείρους, οπότε είναι μια αγορά που θέλουμε νέο αίμα, θέλουμε να στρέψουν τα παιδιά μας προς τη γαστρονομία, να ασχοληθούν με αυτό, Γιάννη Παξεβάνη. Λοιπόν, κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι αλήθεια ότι ο ελληνικός πληθυσμός μειώνεται. Πολλοί φύγανε στο εξωτερικό γιατί τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έχουν φύγει πολλοί άνθρωποι που έχουν μια τους έχουν φύγει στο εξωτερικό. Έτσι. Έχουμε ξεπεράσει μετά και την δεκαετία του 60 πλέον. Πιθανόν αν δεν έρθουν μετανάστες στην Ελλάδα να δουλέψουν, δεν θα έχουμε τα επόμενα χρόνια να δουλέψουμε. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελβετία. Αν δεν υπήρχαν οι μετανάστες στην Ελβετία, οι Ελβετοί δεν θα δουλεύαν ούτε σε ξενοδοχεία, ούτε εστιατόρια πουθενά. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να βρεθεί λύση γιατί τα επόμενα χρόνια δεν θα έχουμε προσωπικό. Όπως δεν είχαμε προσωπικό για Λάντζα πριν λίγα χρόνια, όπως δεν είχαμε προσωπικό για τα ζώα, για τα χωράφια, ας πούμε, πριν λίγα χρόνια, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα έχει στραφεί προς τα ξενοδοχεία, προς τα εστιατόρια που δεν βρίσκουν προσωπικό πλέον. Μάλιστα. Κύριε Παξεβάνη, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με τα ξενοδοχεία και ό,τι αφορά το μενού. Λόγω του κορονοϊού και της οικονομικής στενότητας, φαντάζομαι αρκετά ξενοδοχεία ίσως δεν έχουν στο μυαλό τους ακόμα στο να επενδύσουν στο μενού τους. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ελληνικό προϊόν, στη μεσογειακή κουζίνα. Έχετε παρατηρήσει τέτοια φαινόμενα ξενοδοχεία, ας πούμε, να έχουν πάρει πίσω τέτοια πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο ακριβά, λίγο πιο εκλεπτυσμένα
και να έχουν επιστρέψει σε φθηνά αγαθά, σε φθηνά προϊόντα. Κοιτάξτε, εγώ τα τελευταία χρόνια, επειδή πρωτοφωνάζω ότι πρέπει να δουλέψουμε με ελληνικά προϊόντα, πρέπει ο κόσμος έρχεται στην Ελλάδα για να γνωρίσει τα φαγητά μας, τις γεύσεις μας και όλα αυτά. Θεωρώ ότι όλο και περισσότεροι το αναγνωρίζουν. Αυτή τη στιγμή συνεργάζομαι με 10 ξενοδοχεία, τα οποία ήδη θέλουν να έχουν όχι ελληνικό πρωινό, ελληνικό φαγητό γενικά. Έτσι. Εγώ είμαι αντίθετος με αυτό που συνέβη και με τα ελληνικό πρωινό. Όλοι είδαν ότι το ελληνικό πρωινό είναι μια διαφήμιση και πουλάει. Λοιπόν, όλοι θέλουν να πάρουν την κονκάρδα ελληνικό πρωινό, αλλά τι κάνανε, βάλανε σε μια γωνία ελληνικό πρωινό σε μια γωνίτσα και τα άλλα όλα δίνουν πάλι ξένα. Δηλαδή, αλλάξανε θέση στα πράγματα, τα βάλανε σε μια άκρη, πήραν την διαφήμισή τους και δεν κάνουν τη δουλειά που πρέπει. Λοιπόν, όποιος έχει τα κότσια, ας κάνει ελληνικά φαγητά, γι' αυτό έρχονται οι ξένοι, για να γνωρίσουν την Ελλάδα, να γνωρίσουν τα προϊόντα μας, να γνωρίσουν τα φαγητά μας. Έτσι. Τώρα, αν αυτό τους βγει λίγο πιο ακριβά, δεν το νομίζω, γιατί η οικονομία στην κουζίνα γίνεται με την διαχείριση των προϊόντων, δεν γίνεται με το φτηνά υλικά. Τα φτηνά τα τρώνε οι κότες. Λοιπόν, αν έχεις αυτό που λέω στους ξενοδόχους, φανταστείτε ότι μαγειρεύω 15 πράγματα, έτσι. Αν έρθει πρώτο πελάτης και πάρει κάποια πράγματα τα οποία είναι φτηνιάρικα, δεν είναι νόστιμα, δεν είναι καλό προϊόν, λοιπόν, θα πάρει 1, 2, 3, θα γεμίσει το πιάτο του, γιατί θα ξέρω ότι θα φάει τα μισά. Τα μισά θα πάνε στα σκουπίδια και θα φάει τα άλλα μισά και δεν θα το ευχαριστηθεί. Αν φτιάξει 7-8 πράγματα και είναι νόστιμα, πόσα θα φάει ο άνθρωπος, πάρει 8 γεύσεις, πόσες θα φας. Έχεις χορτάσει, έτσι δεν είναι? Δηλαδή λίγα έτσι, και καλά παρά πολλά μέτρια. Έτσι. Αυτό είναι το σκεπτικό μου και βλέπω όλο και περισσότερο περνάει στον κόσμο. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί παρόλα αυτά και ως συμπλήρωμα, Γιάννη Παξεβάνη, με το να επιλέγουμε τα ελληνικά προϊόντα, στηρίζουμε και τον πρωτογενή τομέα που τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξε, γιατί σίγουρα αν ο αγρότης δουλέψει, ο κτηνοτρόφος δουλέψει, ο πυροκόμος δουλέψει, ο λαχανόκηπος δουλέψει, όλοι θα έχουν μια καλύτερη πορεία στον επαγγελματικό τους χώρο, θα εξελιχθούν, οπότε τα πράγματα θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα στο μέλλον. Αλήθεια, κλείνοντας, Γιάννη Παξεβάνη, γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια για να προβληθεί η ελληνική γαστρονομία. Είναι ένας πυλώνας σίγουρος για να στηρίξει τον ελληνικό τουρισμό, την ελληνική φιλοξενία, η ελληνική γαστρονομία? Βέβαια. Όταν πας κάπου και φας καλά, θα ξαναπας. Αν πας κάπου και δεν φας καλά, δεν θα ξαναπας. Όσο ωραίος και να είναι ο τόπος, αν δεν φας καλά πλέον στις μέρες μας, δεν έχεις όρεξη να πας ξανά στο ίδιο μέρος. Έτσι, η γαστρονομία είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα στηρίξει τον τουρισμό. Είναι το πρώτο πράγμα που θα βοηθήσει τις εξαγωγές. Έτσι, και θεωρώ ότι πάμε καλά. Όλο και περισσότεροι Έλληνες σεφ βγαίνουν στο εξωτερικό, παρουσιάζουν πολύ καλύτερα το προϊόν από ό,τι το παρουσιάζουν παλιά. Φανταστείτε ότι πριν 12 χρόνια, όταν πρωτοξεκίνησα στο Ντουμπάι, δεν θέλανε να ακούσουν για ελληνική κουζίνα. Αυτή τη στιγμή οι Άραβες, όταν κάνουν ξενοδοχεία, κάνουν και ένα ελληνικό εστιατόριο μέσα. Πολλοί, όχι λίγοι. Δηλαδή έχουν ένα ιταλικό εστιατόριο, έχουν ένα ιαπωνέζικο εστιατόριο, ένα κινέζικο, ξέρω εγώ, και έχουν και ελληνικό εστιατόριο. Πολλά ελληνικά εστιατόρια ανοίγουν σε ξενοδοχεία που τα έχουν ξένοι ιδιοκτήτες. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι αρχίζουν και μας εκτιμούν καλύτερα, μας βλέπουν καλύτερα. Και θεωρώ ότι αρχίζουμε και βγάζουμε όλο και περισσότερο πιο καλό πρόσωπο της ελληνικής γαστρονομίας στο εξωτερικό. Πολύ σημαντικό αυτό. Και μακάρι να το κερδίσουμε και να το αφήσουμε στο μέλλον, λοιπόν, να συμβαίνει. Γιάννη, ναι. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με αυτό που λέω και φωνάζω πάντα, ότι φανταστείτε πως θα ήταν ο τόπος αν όλα τα ξενοδοχεία δουλεύουν τοπικά προϊόντα. Πόσος κόσμος θα δούλευε δίπλα μας. Όντως, μακάρι το μήνυμα αυτό να φτάσει σε όλα τα αυτιά και έτσι ακριβώς να είναι η επόμενη μέρα στην ελληνική γαστρονομία, στον ελληνικό τουρισμό. Γιάννη Παξεβάνη, καλή συνέχεια. Ακούμε εκεί πέρα μαχαίρια, κόβουν, χτυπάνε ετοιμασίες. Χτυπάνε κατσαρόλες εδώ, χαμόγελο. Έτσι, υπέροχη έχει στην κουζίνα. Οπότε, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την παρουσία. Να είσαι καλά, καλησπέρα. Ευχαριστώ. Γεια σας.